Σε στέρεες βάσεις έχει μπει η λειτουργία της αρχιτεκτονικής σχολής, με το πρώτο έτος των σπουδών να ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες με απόλυτη επιτυχία. Το θετικό δεν είναι μόνο πως η σχολή υλοποιεί ένα υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκό έργο, αλλά ότι αυτό αναγνωρίζεται και από τους φοιτητές, αλλά και από την πολιτεία. Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, η αρχιτεκτονική θα υποδεχθεί επιπλέον 50 πρωτοετής, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο και ενισχύοντας τα επιχειρήματα για την προώθηση του αιτήματος ίδρυσης της Πολυτεχνικής Σχολής. Την Τετάρτη, η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου υποδέχθηκε τους πρωτοετής φοιτητές σε μια εκδήλωση γνωριμίας με τον Χρήστο Παπαβρανούση να αναφέρεται στη διαχρονική προσπάθεια των φορέων της πόλης για την ίδρυση της σχολής. Σε αυτό συνέβαλε και το τμήμα Υπήρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου με τεκμηριωμένες θέσεις για την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας της αρχιτεκτονικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη συγκρότηση Πολυτεχνικής Σχολής στους κόλπους του με την ένταξη σε αυτήν θυμάτων που ήδη λειτουργούν, του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών. Οι θέσεις του Τμήματος του ΤΕΕ για την ένταξη των αποφύτων των σχολών αυτών στο δυναμικό του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι γνωστές και θα τις υπερασπιστούν. Ο Πρίτανης Γεώργιος Καψάλης αναφέρθηκε στη λειτουργία της σχολής κατά το πρώτο έτος, εκφράζοντας ευχαριστίες προς όλους εκείνους που βοήθησαν με τη στάση τους στην ίδρυση της σχολής. Σε αυτή τη διαδρομή, σας είχαμε πάντοτε συμπαραστάτες και υποστηρικτές. Γεγονός που το επικαλυστήκαμε σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε με τους αρμόδιους φορείς. Είναι βέβαιο ότι η λειτουργία ενός νέου τμήματος σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν ήταν και δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις βασικές υποδομές, καθώς και χώρο στέγασης του τμήματος, ώστε να πληρούνται όλες οι βασικές προϋποθέσεις για την εκπαίδευση των φοιτητών μας. Πρέπει να ομολογήσω ότι κάτι τέτοιο δεν θα είχε ίσως επιτευχθεί χωρίς την άμεση και ουσιαστική βοήθεια και στήριξη του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καρδημάνη, όπως και γενικότερα της Περιφέρειας Υπήρου. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθηναν και οι αναπληρωτές Πρίτανη, Ανδρέας Φωτόπουλος και Θωμάς Μπάκας. Αντίστοιχα, ενώ για τη φιλοσοφία, στην οποία στηρίζεται η λειτουργία της σχολής, μίλησε ο καθηγητής Άγγελος Παπαγεωργίου. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για την εύρυθμη λειτουργία της σχολής αρχιτεκτών και μηχανικών κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, με διεθνή προσανατολισμό μέσω ψηφιακών τεχνολογιών και πολιτισμού, και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους επιπλέον 50 νέους φοιτητές την προσεχή ακαδημαϊκή χρονιά. Η συνεργασία είναι και της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Δεν μπορούμε να μένουμε κλεισμένοι, δεν είναι σωστό να μένουμε κλεισμένοι. Το ΤΕΕ κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Το ξέρω από πρώτο χέρι κατά κάποιο τρόπο, θα λέγει κανείς. Πρέπει να είμαστε κοντά τους και πρέπει να είναι κοντά μας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα αυτό που ο παραδοσιακός μάρτυρας το υλοποιούσε με. Έφτιαχνε, ας πούμε, ήταν μια διαδικασία μαθητείας. Δηλαδή, ο Κάλφας μάθαινε το μάστορο, αν ήταν καλός, μάθαινε λιγότερο ή περισσότερο. Αν ο πρωτομάστορος έγινε λιγότερο ή περισσότερα, μπορούσε να διαμορφωθεί ένα καλό συνεργείο. Τώρα πλέον είναι μια καλή στιγμή να το δούμε και στο επίπεδο της γνώσης.